Απορρίπτουν εξ ολοκλήρου οι γιατροί και της Λάρισας το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως επιχειρείται με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, με πλήρη έλεγχο των παραπομπών, με το επιχείρημα ότι απαξιώνει τους λειτουργούς υγείας μέσα από απαράδεκτες οικονομικές απολαβές και θολές εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις πείνας, όπως λένε, αλλά και γιατί υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες. Σε ναυάγιο πάμε, αφενός σημαίνει ως προς το ένα σκέλος οι τόμοι. Οι τοπικές μονάδες υγείας δεν έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες είναι, χρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Από τις 239 που ήταν να λειτουργήσουν μέχρι τέλος Ιουνίου, λειτουργούν και έχουν αναπτυχθεί μόνο οι 85, και καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερούν ενδεχομένως να χαθούν και πόροι ΕΣΠΑ πάνω σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει μεγάλη απροθυμία των γιατρών να στελεχώσουν αυτές τις μονάδες, όπως επίσης και το δεύτερο σκέλος, οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΗ δεν ανταποκρίνονται. Για να καταλάβετε ότι από τους 2.850 περίπου γιατρούς που χρειάζεται ο ΕΟΠΗ ως οικογενειακούς, έχουν υποβάλει περίπου λιγότεροι από 600 αίτηση. Δεν έχουν προσληφθεί αίτηση. Όπως επίσης για τις τόμοι, από τις 1.200 θέσεις έχουν υποβάλει λιγότερο από 600, κάπου 550-560 αιτήσεις υπάρχουν, που σημαίνει δηλαδή ότι η απροθυμία των γιατρών είναι ένα κυρίαρχο και ένα ζητούμενο σε αυτήν την ιστορία, αφενός μεν γιατί απαξιώνεται πλήρως το ιατρικό λειτουργήμα μέσα από συμβάσεις πείνας και από εργασιακές σχέσεις γκρίζες και θολές, κυρίως όμως γιατί με μαθηματική ακρίβεια υποβαθμίζεται η υγεία των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα βάζουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη τους σε οποιαδήποτε αναζήτηση ποιοτικής υπηρεσίας υγείας. Ο οικογενειακός γιατρός, λειτουργώντας με τον αναχρονιστικό θεσμό όπως αυτοί τον εννοούν, δηλαδή τον γιατρό τροχονόμο και κόφτη, τον gatekeeping, δυστυχώς κόβεται η ελεύθερη πρόσβαση των ασφαλισμένων προς τους γιατρούς ειδικότητας, προς τα εργαστήρια για εξετάσεις και προς τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κατήγγειλε εκ νέου την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων, ζητώντας για άλλη μια φορά την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.